Κατερίνα μου, είμαι η Δήμητρα και σου στέλνω αυτό το email για να σου πω το δικό μου δίλημα. Είμαι νοσηλεύτρια και εδώ και λίγο καιρό έχω πιάσει δουλειά σε ένα σπίτι και φροντίζω μια κυρία που ζει με το γιο της. Από την πρώτη στιγμή που πήγα στο σπίτι, αισθάνθηκα κάτι για αυτόν τον άντρα. Η μητέρα του μου είπε πως έχει μια σχέση, αλλά δεν τα πάνε καλά και πως θα ήθελε να κάνω παρέα μαζί του γιατί με συμπαθεί πολύ. Όντως βγήκαμε κανά δύο φορές. Υπήρξε χημεία μεταξύ μας και φιληθήκαμε. Μια μέρα όμως ήρθε η σύντροφός του από το σπίτι του και μου είπε να τον αφήσω ήσυχο γιατί κάτι είχε υποψιαστεί. Αργότερα ανακάλυψα πως αυτή τον εκμεταλλεύεται και του τρώει λεφτά. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να του πω όλη την αλήθεια και να τον διεκδικήσω ή να μην πω τίποτα και να τον αφήσω μαζί της. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια. Α, ναι, ναι, ναι. Χάρηκα, Δήμητρα. Θοδωρής. Εγώ. Καλά. Ναι. Λοιπόν, Δήμητρα, σου είπα και στο τηλέφωνο, χρειάζομαι μια κοπέλα να βοηθάει λίγο τη μητέρα μου. Ξέρεις, είναι λίγο μεγάλη γυναίκα, δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα, λίγο παρεΐτσα, λίγο τα φάρμακά της, άντε και το πολύ πολύ ένα φαγητό. Αυτά μόνο. Δεν μου λες, συμβαίνει κάτι? Όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Αφαιρέθηκα λιγάκι. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Έχω μεγάλη εμπειρία και πολύ καλές συστάσεις. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Δεν αφιβάλλω. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσεις τη μαμά μου. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Ας τα πράγματα σου εδώ. Ναι, ναι. Πάμε μέσα. Ναι. Και βρε μωρό μου, άργησες πάλι. Ξέρεις πόση ώρα είμαι εδώ και σε περιμένω. Έλα βρε μωρό μου, σταμάτα την γκρινιά, σε μένα βγάλω τον μπουφά μου. Είναι γκρινιά, είναι ότι δεν σε βλέπω και πολύ. Γιατί άργησες? Βρε, εσύ δεν σου είχα πει. Έψαχνα μια κοπέλα για να έρθει για να βοηθάει τη μάνα μου στο σπίτι. Μια νοσηλεύτρια. Σήμερα με πήρε και πέρασε από το σπίτι και την είδα. Μέχρι να τους γνωρίσω εκεί πέρα. Λίγο καθυστέρησε, αυτό ήταν όλο. Τέλεια, δηλαδή θα βλέπόμαστε πιο πολύ τώρα. Εννοείται, μωρό μου, εννοείται. Ναι, και να σου πω. Έλα. Αυτή η κοπέλα είναι μεγάλη? Ούτε μεγάλη, τι λες, ούτε και μικρή. Εντάξει, μια φυσιολογική κοπέλα είναι. Καλή φαίνεται. Τι είναι φυσιολογική, είναι ψηλή, κοντή, μελαχρινή, ξαντιά? Βρε αγάπη μου, μια νοσηλεύτρια ήθελα για τη μάνα μου. Είναι. Δεν ήθελα κοπέλα για καλυστία τώρα. Τι μου λες τώρα, θα κοιτάξω, είναι ψηλή, κοντή, χοντρή, αδύνατη? Είναι δυνατόν τώρα να μου λες τέτοια πράγματα? Α, δεν μας τα λες καλά, Θοδωρή μου. Δεν μας τα λες καλά. Βρε χάζω. Ναι. Είναι δυνατό να μου ζηλεύεις, αφού ξέρεις. Για μένα υπάρχεις μόνο εσύ. Καμία άλλη γυναίκα δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί σου. Δηλαδή σήμερα θα μείνεις εδώ μαζί μου πιο πολλές ώρες? Φυσικά και θα μείνω. Έλα εδώ. Να σου πω. Ναι. Έχεις σκοπό να περάσουμε όλη την ημέρα τώρα γκρινιάζοντας ή έχεις κάτι καλύτερο να μου προτείνεις? Κάτι καλύτερο. Για να σε δω. Άντε βρε μαμά, πες μου, έχω πολύ αγωνία. Σε πήραν στη δουλειά, τι έγινε? Ναι, ναι αγάπη μου, με πήρανε στη δουλειά, πολύ καλά. Η κυρία που θα προσέχω είναι αξιαγάπητη, πολύ πολύ καλή. Μπράβο βρε μαμά, χαίρομαι. Και ο μισθός? Πολύ καλός μισθός, όλα πολύ καλά, πολύ Μπράβο, ωραία. Μπράβο, θα είμαστε και πιο άνετα τώρα. Μόνη τη ζει αυτή η κυρία? Όχι, όχι, έχει ένα γιο. Πολύ αξιόλογος κύριος και γοητευτικός. Πολύ πολύ καλός. Μήπως σου άρεσε? Όχι καλέ, δεν το λέω για αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να είναι καλό το περιβάλλον, το εργασιακό, γι' αυτό. Χαίρομαι για σένα, Μανούλα. Μπράβο. Να σου πω, πεθαίνω από την πείνα. Πάμε να φάμε. Ναι, άντε, πάμε. Εντάξει, κυρία Σοφία, να σας αφήσω να ησυχάσετε λιγάκι. Όχι, κοριτσάκι μου. Θέλω να καθίσεις λιγάκι να τα πούμε. Έλα, κάτσε κοντά μου. Να καθίσω, ναι. Σε ευχαριστώ για όλα. Μα τι λέτε τώρα, είναι δουλειά μου.
Για πες μου, κοριτσάκι μου, δεν σε έχω ρωτήσει και συγγνώμη. Είσαι παντρεμένη εσύ? Α, καλά εγώ. Εδώ και πολλά χρόνια με έχει παρατήσει ο άντρας μου. Τα έφτιαξε με κάποια άλλη. Και μεγαλώνω μόνη μου την κόρη μου. Έχω μια κόρη. Μπράβο, αγάπη μου, είσαι ηρωίδα. Τα φέρνει έτσι η ζωή. Δεν πειράζει. Αγωνίζεσαι. Ο Θοδωρής είναι παντρεμένος? Όχι. Μια σχέση έχει, αλλά... Α, έχει σχέση. Μπορεί όμως να παντρευτούν. Όχι, αγάπη μου. Εξόλης και προόλης είναι αυτή. Δεν καταλαβαίνει ο γιος μου. Είναι αγαθιάρης. Τον έχει για να του τρώει τα λεφτά. Σιγά που θα επιτρέψω να την πάρει. Για να είναι όμως μαζί, κάτι της βρίσκει. Το μυαλό του δεν τον κόβει να καταλάβει τι είναι αυτή. Ας... Ούτε που να το σκεφτώ δεν θέλω ότι θα την παντρευτεί. Πάντων. Πάω να δω λίγο το φαγητό στο φούρνο και ξανάρχομαι να δω μήπως χρειάζεστε κάτι, εντάξει? Ναι, κοριτσάκι μου, ευχαριστώ. Ωραία. Η πεθερά τι θέλει την ίδια. Πεθερά τρελαίνεται. Και λέει και ψέματα, το καταλαβαίνουμε. Ότι δεν έχει σχέση. Ακριβώς. Κυρία Μάρα μου. Φαίνεται ότι η αντίδρασή της απέναντι σε αυτόν τον άντρα ήταν ειλικρινής, ότι πράγματι της άρεσε. Σωστά. Τώρα, εάν η γκόμενα του Θοδωρή, πως τον λένε, είναι πράγματι τόσο το μυαλό της απατεώνικο και πάει μόνο για τα λεφτά, θα καλύτερα δούμε να τον ειδοποιήσει. Ωραία. Το πάμε δούμε να δούμε και το επόμενο μέρος, γιατί θα φανεί. Αδερφούλα, για πες μου, πώς θα πας? Καλά όλα, στο τρέξιμο. Όλα καλά. Με τον Θοδωρή τι γίνεται? Με τον Θοδωρή, πολύ καλά. Α, χαίρομαι. Εσύ, για πες μου, βρήκες καμιά δουλίτσα? Πάλι αυτό το θέμα. Αφού το ξέρεις ότι ψάχνω, δεν βρίσκω. Δεν είναι εύκολο αυτή την εποχή. Ψάχνεις ή... δυο πουλάκια κάθονταν. Ωραία, τώρα θες να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα. Γιώργο, κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ κι εγώ συνέχεια να σε βοηθάω. Είμαι κι εγώ μόνη μου. Έχω τα δικά μου έξοδα. Και τι να κάνω μέχρι να βρω δουλειά? Δεν έχω άλλη επιλογή. Να ψάξεις όσο μπορείς. Λοιπόν, άστα αυτά. Να σου πω. Τι? Έχω ξεμείνει. Έχω κάτι εξοδάκια τώρα. Μήπως έχεις τίποτα ψηλό να μου δώσεις? Κι εγώ τι έμενε, Γιώργο, τράπεζα? Δεν έχω άλλη επιλογή, βρε αδερφούλα. Κι εγώ δεν έχω τίποτα. Τι να ζητάω συνέχεια από το Θοδωρή? Δεν έχω κι εγώ άλλη επιλογή. Ή δεν μου δίνει για το σπίτι εδώ πέρα με συντηρεί? Εντάξει, τι θα κάνεις τώρα? Τι να κάνω. Το βράδυ που θα έρθω θα το ζητήσω. Θα το ζητήσω να δω αν θα έχει να μου δώσει κι εκείνος. Μπράβο, ναι, αδερφούλα. Ναι. Εντάξει, θα περάσω αύριο, εντάξει. Ναι, και ξύπνα. Άνοιξε την εφημερίδα και ψάξε για δουλειά. Εντάξει, έλα. Φιλιά, τα λέμε. Γεια. Γεια σου. Για πες μου, αγαπούλα μου, τι γίνεται με την νοσηλεύτρια την καινούργια που πήρα τη σπίτι? Με τη Δήμητρα. Ναι. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Τα πάει πάρα πολύ καλά με τη μάνα μου. Και το κυριότερο, είναι πολύ ενθουσιασμένη η μάνα μου. Δεν το περίμενα δηλαδή τόσο πολύ να έχει. Δωρά. Ναι. Σου μιλάω. Ναι, σε ακούω. Σε βλέπω αφηρημένη. Όχι, αγάπη μου, μια χαρά είμαι. Είσαι σίγουρη? Ναι, αγάπη μου, όλα μια χαρά. Οκ. Μήπως θες να μου πεις κάτι? Ναι, βρε αγάπη μου, δεν θέλω να σου φορτώνω με τα προβλήματά μου τώρα. Τι λες, βρε χαζό. Αλίμονο, δύο άνθρωποι που είναι μαζί, πρέπει να τα λένε όλα. Μου χάλασε πάλι το αμάξι, βρε αγάπη. Μου βγάλε ζημιά, δεν μπορώ, έχω κουραστεί. Άντε, και αύριο πάλι πρέπει να πάω στη δουλειά, να πάρω δύο λεωφορεία, το τρένο. Εντάξει, είμαι κι εγώ, τι να σου πω τώρα, πολύ χάλια που ξαναβγήκε πρόβλημα. Εντάξει, μωρέ, δίκιο έχεις, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνεις έτσι τώρα για το αυτοκίνητο. Πώς, αγάπη μου, λεφτά δεν υπάρχουν να το φτιάξω τώρα, πρέπει να το αφήσω στην άκρη. Βρε χαζό. Εγώ είμαι εδώ. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ πάλι. Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στο είπα και προηγουμένως. Δύο άνθρωποι όταν είναι μαζί, είναι μαζί για όλα. Λοιπόν, τελείωσε αυτό. Εγώ είμαι εδώ. Δεν θέλω να σε βλέπω να στεναχωριέσαι. Εντάξει, αλλά δεν θέλω κι εγώ να... Εντάξει, από τα λεφτά τα δικά σου να παίρνω για να φτιάξω τα δικά μου πράγματα. Δεν υπάρχουν λεφτά δικά μου και δικά σου. Είναι τα λεφτά μας. Εντάξει. Εντάξει τώρα. Άντε. Δήμητρα. Ναι, κυρία Σοφία. Ας τα λίγο αυτά να μιλήσουμε. Πείτε μου, τι θέλετε? Ξέρεις ότι σε συμπαθώ πάρα πολύ. Κι εγώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη εδώ που δουλεύω. Κι εγώ όπως ένα και σε έχω εκτιμήσει. Χαίρομαι γι' αυτό. Να σου πω κάτι. Έχω δει πως κοιτάς το γιο μου και έχω καταλάβει ότι σου αρέσει. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι τον βρίσκω πολύ όμορφο και μου αρέσει, αλλά έχει σχέση.
Μη το λογαριάζεις αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει ότι σου αρέσει. Θα ήθελε να έχει μια κοπέλα σαν και εσένα δίπλα του. Μακάρι να γινότανε. Ναι, αλλά πώς θα το κάνουμε τώρα όμως. Δεν αλλάζει αυτό. Ο Θοδωρής βρίσκεται σε σχέση. Ας την αυτήν, ποιος τη λογαριάζει. Μία εξόλυση και πρόληση είναι. Εμένα με ενδιαφέρει να σου αρέσει εσένα. Κι αν πεις εσύ το ναι, ας το επάνω μου, θα του μιλήσω εγώ. Εμένα, κυρία Σοφία, σας το είπα. Μου αρέσει πολύ. Τον βρίσκω πάρα πολύ όμορφο, αλλά δεν έχει να κάνει. Είναι λεπτή η θέση μου. Δεν μπορώ να μπω ανάμεσα στο ζευγάρι. Ας το σε μένα, κοριτσάκι μου. Χαίρομαι. Λοιπόν, Θοδωρή, χάρηκα που επιτέλους ήρθες και στο σπίτι μου έτσι να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Και εγώ χάρηκα, Δήμητρα, και πραγματικά πέρασα υπέροχα. Ήταν όλα πολύ ωραία. Πολύ καλή μαγείρισα είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς θέλω να σου ξεκαθαρίσω κάτι και να μην παρεξηγηθώ. Αυτή την απόφαση την πήρα να έρθω γιατί επέμενε η μητέρα μου. Το ήθελε πολύ να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Ναι, ναι, Θοδωρή, το ξέρω, το ξέρω. Να σου πω την αλήθεια και εμένα, με πίεσε λίγο, να βγούμε, ξέρω ότι έχει σχέση, το ξέρω. Μη σε νοιάζει, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, φίλοι. Αλίμονο, αλίμονο, τι λες. Δεν μου λες, εσύ, για πες μου λίγο για εσένα. Εντάξει. Μόνη, έχεις κάποια σχέση. Όχι, εγώ δεν έχω σχέση. Εγώ έχω μία κόρη. Άντε. Ναι. Εγώ μικρό παντρεύτηκα και ο άντρας μου με άφησε για μια άλλη γυναίκα και πια τη μεγαλώνω μόνη μου. Καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο πράγμα μια γυναίκα να μεγαλώνει ένα παιδί μόνη της. Εντάξει. Τα έχει όμως αυτά η ζωή, δεν πειράζει. Φυσικά, φυσικά. Εσύ με την κοπέλα σου πώς θα πάτε, το σκεφτόσαστε έτσι για σοβαρά? Η αλήθεια είναι τη μαμά σου δεν τη συμπαθεί καθόλου όμως. Αλήθεια είναι αυτό. Κοίταξε, δεν το έχω σκεφτεί αυτό, αλλά είμαστε αρκετό καιρό με τη Δώρα. Και αυτό που λες είναι αλήθεια. Η μάνα μου από την πρώτη στιγμή δεν τη θέλει καθόλου. Δεν ξέρω τους λόγους, αλλά τι να σου πω. Καλά, καμιά φορά οι γονείς έχουν ένστικτο. Α, την πετάει τη σποντούλα τη. Εντάξει, τα η μαμά θέλει τη Δήμητρα γιατί είναι του χεριού τη. Η μαμά θεωρεί ότι μπορεί να χειριστεί το γιο. Και ο γιος υπακούει, παιδιά. Μα και άλλοι τον αρνέγγι, κυρία Μεγαρίδη. Πάμε και στο τελευταίο μέρος και να ψηφίσουμε τι να κάνει. Να πει όλη την αλήθεια και να τον διεκδικήσει ή να μην πει τίποτα και να τον αφήσει. Και η διαφορά είναι πολύ μεγάλη μέχρι στιγμής. Για πάμε. Λοιπόν, Δήμητρα, δεν σου κρύβω ότι πέρασα υπέροχα μαζί σου. Σε ευχαριστώ για αυτή την ωραία ημέρα που μου χάρισε σήμερα. Και εγώ σε ευχαριστώ, Θοδωρή. Και εγώ πέρασα φανταστικά. Τελικά θέλω να σου πω ότι η μάνα μου είχε δίκιο που επέμενε για αυτό το ραντεβού. Είδες, στο είχα πει εγώ, οι μαμάδες έχουν ένστικτο. Να τώρα, φαίνεται ότι το ένστικτό της ήταν σωστό και έπρεπε εμείς να κάνουμε παρέα. Δίκιο έχεις. Μόνο σε παρακαλώ, αυτό θα μείνει μεταξύ μας. Μην της το πεις, γιατί αλίμονό μου. Καλό. Δεν θα της το πω. Αντός, ειλικρινά σου λέω ότι χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήρθαμε λίγο πιο κοντά. Ναι. Μιλήσαμε, γνωριστήκαμε καλύτερα και πραγματικά αισθάνομαι ενθουσιασμένος. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ έτσι αισθάνομαι. Δεν μου λες, Θοδωρή. Τι θέλεις? Πού ήσουν εχθές? Πού θες να ήμουν, Δώρα? Εδώ, ήσουν? Σπίτι ήμουνα με τη μάνα μου. Α, σπίτι. Με τη μάνα σου. Δεν κατάλαβα. Εγώ πήρα την κυρία Σοφία τηλέφωνο να δω τι κάνει και εσύ δεν ήσουν εδώ. Πήρες τηλέφωνο? Τι λες, μωρέ? Τη πήρα σπίτι να δω τι κάνει. Α, εκτός και πήρες όταν πέταξα τη Δήμητρα μέχρι το σπίτι. Τι έκανες, λέει? Ναι, ρε, εσύ έβρεχε και όταν τελείωσε από εδώ για να μην πάρει ταξί, την πήγα εγώ με το αυτοκίνητο. Και τι είσαι εσύ, ρε Θοδωρή, ο προσωπικός της οδηγός? Δεν κατάλαβα, ρε, εσύ, Δώρα. Εγώ δεν καταλαβαίνω εδώ τι γίνεται. Πήγα την κοπέλα να μην ταλαιπωρηθεί. Δηλαδή, πού είναι το κακό? Δεν μας τα λες καλά. Δεν μας τα λες καθόλου καλά. Δώρα, σε παρακαλώ. Για σύνερφε. Εγώ σε παρακαλώ, αλήθεια. Άντε, συγγνώμη, διέκοψα. Όχι, τίποτα, Δημήτρη. Η μαμά σε φωνάζει. Ναι, σε ναι. Θέλει μέσα. Πάω. Έλα, εσύ. Δεν μου λες. Τι συμβαίνει? Αυτό θα ρωτήσω κι εγώ. Τι συμβαίνει με το Θοδωρή?
Δεν συμβαίνει κάτι. Δεν είμαστε καλά. Δεν μου λες, Δημητρά. Τώρα σε πάει και σπίτι. Είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ εργάζομαι εδώ. Έβρεχε. Κάποιος να με βοηθήσει, δηλαδή, δεν γίνεται. Αυτό επειδή εργάζεσαι εδώ και τελευταία βλέπω έχεις αλλάξει και τον τίσιμό σου. Τι έγινε? Θέλεις τον σύντροφό μου? Τον είδες και σου γυάλισε το μάτι? Σε παρακαλώ πολύ, με προσβάλλεις. Δεν συμβαίνει τίποτα. Σε προσβάλλω, σας ξέρω εγώ εσάς. Εσάς που μπαίνετε ανάμεσα σε ζευγάρια και τα χωρίζετε. Μάλιστα. Είδες και το παραδάκι και είπες, όπα, εδώ είμαστε. Οριακά, με προσβάλλεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μάζεψε το στόμα σου. Τι έγινε, τι λέτε εσείς? Τίποτα, έτσι τα λέγαμε λίγο. Τίποτα. Να πάω εγώ μέσα. Ναι, Δημήτρα, ευχαριστώ. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει. Εγώ θέλω να φύγει αυτή από εδώ μέσα. Δώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην αρχίζεις πάλι τα ίδια. Δεν μ' αρέσει αυτή η κοπέλα. Δεν μ' αρέσει η ενέργειά της και η άβρα της. Εμένα μ' αρέσει. Και βλέπω πως σε κοιτάζει. Και κυρίως αρέσει στην πάνα μου. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω άλλη κουβέντα γι' αυτό. Καλά. Πήγαινε ετοιμάσου για να φύγουμε. Ωραία. Περίμενε. Πάω μέχρι τον μπάνιο και έρχομαι. Άντε. Θα τα πάμε καλά. Ποιος είναι? Γιώργος. Έλα, Γιώργο, τι θες? Να σου πω, είμαι στο Θοδωρή, δεν μπορώ να μιλήσω. Τι λες, παιδάκι μου, τι 1000 ευρώ, πού θα τα βρω? Θα ζητήσω πάλι από το Θοδωρή. Ρε, εσύ θα μας καταλάβεις, είσαι με τα καλά σου. Και τι δικαιολογία θα του πω? Θοδωρή, θέλω 1000 ευρώ, για ποιο λόγο? Α, να του πω ότι είπα θα ζημιά στο αμάξι. Ναι, δεν μπορώ συνέχεια όμως να κάνω αυτό το πράγμα, Γιώργο. Το έχουμε φάει πάρα πολλά λεφτά και δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Οκ, μη φωνάζεις. Θα του τα ζητήσω, εντάξει? Λοιπόν, τελευταία όμως δεν μπορούμε να του τρώμε άλλα λεφτά. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να πω στο Θοδωρή όλη την αλήθεια και να τον διεκδικήσω ή να μην του πω τίποτα και να τον αφήσω να συνεχίσει μαζί της. Και το 84% λέει να πει την αλήθεια και αυτό είναι το πιο σωστό. Και λογικό. Αυτό θα πάμε να δούμε. Παρακαλώ. Ναι. Θοδωρή, θέλω να σου πω κάτι. Ναι, κορίτσι μου. Κοίτα, τι έγινε? Το πρωί που ήταν εδώ η Δώρα, άθελά μου, την άκουσα να μιλάει στο τηλέφωνο με κάποιον Γιώργο. Γιώργο, μάλλον με τον αδερφό της. Α. Οκ. Γιώργο το λένε. Ναι, δεν ήξερα. Κοίτα να δεις. Την άκουσα να λέει ότι όλο λεφτά σου τρώει, σου παίρνει λεφτά, κάτι τέτοια, και ότι θα σου ζητήσει 1000 ευρώ γιατί χάλασε τα μάξι της, τάχα μου. Μου φάνηκαν πολύ περίεργα όλα αυτά και ήθελα να το ξέρεις. Ώστε έτσι, ε. Ναι. Όντως. Μου ζήτησε 1000 ευρώ γιατί χάλασε το αυτοκίνητό της. Έτσι μου είπε. Αλήθεια? Ναι. Ναι. Κοίτα, Θοδωρή. Νομίζω πως αυτή η γυναίκα δεν σου ταιριάζει καθόλου. Νομίζω ότι δεν πρέπει να είσαστε μαζί. Νομίζω, Δήμητρα, ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να είσαι σίγουρη. Δεν θα είμαστε μαζί.